στο μάθημα των αναλογικών ηλεκτρονικών. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάποια παραδείγματα ανάλυσης κυκλωμάτων με διπολικά τρανζίστορ, στα οποία εφαρμόζεται ουσιαστικά η κατάλληλη πόλωση στους ακροδέκτες του τρανζίστορ, χρησιμοποιώντας την συνδεσμολογία που βλέπετε εδώ και κάποιες παραλλαγές της επίσης. Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε ισοδύναμα κύκλωμα που χρησιμοποιούνται για τα τρανζίστορ, προκειμένου να κάνουμε ανάλυση είτε συνεχούς τάσεις, είτε με εναλλασσόμενο σήμα στην είσοδο ενός τέτοιου ενισχυτή, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, το οποίο βλέπετε στη διαφάνεια, το είχαμε χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα και η ανάλυση που κάναμε, την οποία ακολουθεί το βιβλίο του κυρίου Λουτρίδη, μετέτρεπε το διαιρέτη τάσης που βλέπετε στη βάση του τρανζίστορ χρησιμοποιώντας το θεώρημα Θέβενη σε μία πηγή τάση σε σειρά με μία αντίσταση. Με τον τρόπο αυτό υπολόγιζε το ρεύμα βάσης και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το βήτα του τρανζίστορ, δηλαδή το κέντρο ρεύματος του, υπολόγιζε το ρεύμα συλλέκτη και οτιδήποτε άλλες παραμέτρους χρειαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν ξεκινώ με το ίδιο παράδειγμα, αλλά μετατρέποντάς το, όχι μετατρέποντάς το, ακολουθώντας μία λίγο διαφορετική προσέγγιση που δεν στηρίζεται στην ακριβή τιμή του βήτα του τρανζίστορ. Και γι' αυτό, επειδή μπορώ να εφαρμόσω αυτή την απλοποιημένη μέθοδο που θα σας δείξω τώρα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η πόλωση είναι λιγότερο εξαρτημένη σε σχέση με το κέρδος ρεύματος του τρανζίστορ, σε σχέση με άλλες μεθόδους που οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζει στην ακριβή τιμή του βήτα. Για να δούμε λοιπόν μερικά βήματα που θα σας παρακαλούσα να τα σημειώσετε, γιατί αυτό είναι ένα κλασικό θέμα αυτή η συνδεσμολογία που μπαίνει πάρα πολύ συχνά στις εξετάσεις και είναι πολύ εύκολο να το λύσετε, αλλά δυστυχώς πολλές φορές μπερδεύεστε επειδή δεν έχετε στο μυαλό σας αυτά τα βήματα που θα περιγράψω τώρα. Βήμα πρώτο λοιπόν. Βρίσκω το δυναμικό στη βάση του τρανζίστορ, κάνοντας υπόθεση ότι το ρεύμα βάσης είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρό. Γιατί πρέπει να κάνω αυτή εδώ την υπόθεση? Γιατί για να ισχύει το δυναμικό που θα βρω εδώ, πρέπει το ρεύμα αυτό εδώ να θεωρείται σχεδόν μηδέν. Αν είναι σημαντικό το ρεύμα που φεύγει από εδώ, δεν μπορώ να εφαρμόσω απευθείας την σχέση, τον τύπο που μου δίνει την τάση στην έξοδο ενός διαιρέτη τάσης. Έχουμε δει όμως ούτως ή άλλως ότι το ρεύμα βάσης είναι πράγματι μικρό στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι της τάξης των κάποιων λίγων μικροαμπέρ. Πολύ μικρότερο σε σχέση με το ρεύμα συλλέκτη και το ρεύμα εκπομπού, που συνήθως είναι της τάξης του μιλιαμπέρ, κάποιων δεκάδων ή εκατοντάδων μιλιαμπέρ. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε το βέβητα, το οποίο ο τύπος του διαιρέτη τάσης μου λέει ότι αν θες να βρεις το δυναμικό στα άκρα της αντίστασης αδίω σε αυτό το διαιρέτη τάσης, στον αριθμητή έχω την αντίσταση αδίω, στον παρανομαστή, το άθροισμα των αντιστάσεων του διαιρέτη τάσης, R1 και R2. Και αυτό πολλαπλασιάζεται με την τάση που εδώ πέρα ας την βάλω συμβολικά BCC. Επειδή CC. Άρα λοιπόν, ο πρώτος τύπος που υπολογίζει το δυναμικό στη βάση του τρανζίστορ είναι αυτός εδώ. Τα ξέρω όλα τα δεδομένα, μπορώ να τα αντικαταστήσω σε αυτό το παράδειγμα. Είναι 47, μάλλον συγγνώμη, είναι 6,8 κιλό. 6,8 κιλό στον αριθμητή και 47 κιλό είναι 6,8 κιλό στον παρανομαστή. Επί τα 9 βολτ που έχω από την πηγή τάσης. Επειδή αυτά δεν υπάρχουν με αυτή τη σειρά στο βιβλίο, θα κάνω τις πράξεις από το κινητό μου τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν και λέμε, εφόσον έχω με κιλό παντού, που ουσιαστικά απαλήφονται σε αριθμητή και παρανομαστή, επομένως μπορώ να κάνω κατευθείαν την πράξη 47 στον παρανομαστή συν 6,8, 53,8 ο παρανομαστής και στον αριθμητή ας πολλαπλασιάσω 6,8 επί 9, 61,2. Ας κάνω αυτή τη διαίρεση, 61,2 διά 53,8, βρίσκω 1,13
7 volt στη βάση του τρανζίστορ. Γνωρίζοντας αυτό το δυναμικό, στο δεύτερο βήμα αυτής της μεθοδολογίας, μπορώ να υπολογίσω το δυναμικό στον εκπομπό του τρανζίστορ. Γιατί? Γιατί γνωρίζω ότι ένα τρανζίστορ που άγει, η επαφή βάσης εκπομπού είναι 0,7 βολτ, όπως και σε οποιαδήποτε δίωδο πυρητίου. Άρα, σαν δεύτερο βήμα μπορώ να υπολογίσω ότι το δυναμικό στον εκπομπό είναι το δυναμικό βάσης πλην την διαφορά δυναμικού μεταξύ βάσης εκπομπού. Άρα έχω 1,137 μείον 0,7. Αυτό εδώ μου κάνει 0,437 βολτ. Και τώρα, γνωρίζοντας το δυναμικό στον εκπομπό, άρα ουσιαστικά τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης ΑΕ, γιατί από την άλλη πλευρά της ΑΕ έχω γύρωση, άρα έχω 0 δυναμικό. Άρα το δυναμικό στον εκπομπό μείον τα 0 είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης ΑΕ. Άρα στο τρίτο βήμα μπορώ να υπολογίσω από τον νόμο του Ω το ρεύμα εκπομπού, που είναι βε διά αρ ε. Το βε το βρήκα 0,437, το αρ ε είναι 390 ohm, προσέξτε, δεν έχω κάπα ή κάτι τέτοιο, άρα ό,τι υπολογίσω τώρα που είναι volt διά ohm είναι σε αμπέρ, όχι σε μιλιαμπέρ. Έτσι λοιπόν έχω αυτό διά 390, μου κάνει 0,0012 αμπέρ ή αλλιώς 1,12 μίλι αμπέρ. Αυτό είναι το ρεύμα εκπομπού. Και η μεθοδολογία αυτή θεωρεί ότι ούτως ή άλλως αυτό το ρεύμα είναι περίπου ίσο με το ρεύμα συλλέκτη. Ίδιας τάξης μεγέθους είναι αυτά τα ρεύματα. Γιατί αυτά είναι περίπου της τάξης των μιλιαμπέρ, ενώ το ρεύμα βάσης είναι συνήθως της τάξης του μικροαμπέρ, κάποιων λίγων μικροαμπέρ. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι αν αγνοήσουμε το ρεύμα βάσης που είναι πολύ μικρό, αυτό το ρεύμα είναι περίπου ίσο με το ρεύμα συλλέκτη. Όμως, γνωρίζοντας το ρεύμα συλλέκτη, μπορώ τώρα να πάω και να υπολογίσω το δυναμικό στο συλλέκτη του τρανζίστορ. 4. Μπορώ να πω λοιπόν ότι το Μπέρσε, χρησιμοποιώ έναν τύπο που σας τόνισα σε προηγούμενα μαθήματα ότι θα τον θυμάστε στην πλευρά του συλλέκτη, γιατί σχεδόν παντού τον χρησιμοποιούμε αυτούσιο, είναι το δυναμικό που εφαρμόζω εδώ, τα 9 βολ, μείον την πτώση τάση στα άκρα της ΑΣΕ. Μείον γιώτα σε, ΑΣΕ. Τα γνωρίζω όλα. Είναι 9 βολ το BCC, μείον 1,12 μιλιαμπέρ επί RC που είναι 3,9 κιλο ohm, το κιλο με το μίλι φεύγει, και έτσι αν κάνω τις πράξεις θα βρω ότι πρώτα απ' όλα πολλαπλασιάζοντας το 1,12 επί 3,9 μου κάνει 1,12 μου κάνει 4,3. 9 μείον 4,3 μου κάνει 4,7 βολτ. Περίπου. Με λάβω υπόψη και όλα τα δεκαδικά ψηφία και κόψω μερικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν παιδιά τώρα, χρησιμοποιώντας αυτή την παλιότερη μεθοδολογία που δεν τα έχει έτσι το βιβλίο, σας επαναλαμβάνω για αυτό το παράδειγμα, μπορώ να προχωρήσω σε μερικά, σε μερικές απαντήσεις ακόμα. Προσέξτε, γιατί στις εξετάσεις πολλές φορές θα ζητώ με αυτή τη σειρά και αυτά μπορεί να είναι ερωτήματα που θα σας ζητηθούν. Σας δίνω δηλαδή ένα τέτοιο κύκλωμα όπως αυτό που βλέπετε δεξιά και ζητώ. Πρώτον, υπολογίστε το δυναμικό στη βάση του τρανζίστορ, ό,τι κάναμε στο 1. Δεύτερον, υπολογίστε το δυναμικό στον εκπομπό του τρανζίστορ, ό,τι κάναμε στο 2. Τρίτον, υπολογίστε το ρεύμα συλλέκτη. Υπολογίστε το ρεύμα εκπομπού και θα πείτε περίπου ίσο με το ρεύμα συλλέκτη. Τέταρτον, θα σας ζητήσω, υπολογίστε το δυναμικό στο συλλέκτη του τρανζίστορ. Πέμπτον, μπορώ να πω κάτι που κάνετε πολύ συχνά λάθος, σε ποια περιοχή λειτουργίας βρίσκεται το τρανζίστορ. Και μην μου απαντήσετε ότι
το περιοχή σας θυμίζει τοπολογικά και μου πείτε είναι ανάμεσα στην RC και την RE, ή δεξιά της RN ή αριστερά της RL, εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Περιοχή λειτουργίας, όταν λέω, έχουμε ορίσει σε προηγούμενα μαθήματα τρεις περιοχές λειτουργίας. Αποκοπή, κορεσμός και ενεργός περιοχή. Και επειδή εδώ το τρανζίστορ I ουσιαστικά έχουμε να δούμε μεταξύ κορεσμού και ενεργού περιοχής και από τα δύο ισχύει. Και για να το δούμε αυτό, ελέγχουμε την πόλωση της επαφής βάσει συλλέκτη. Αν είναι ορθά πολλωμένη είναι κορεσμός, αν είναι ανάστροφα πολλωμένη είναι ενεργός περιοχή. Εδώ λοιπόν, εφόσον το δυναμικό στο συλλέκτη είναι 4,7 βολτ και το δυναμικό στη βάση 1,3, δηλαδή ότι έχω 1,3 και εδώ έχω 4, κάτι, δεν είναι ορθά πολλωμένη η δίωδος, να το πω έτσι, βάσης συλλέκτη. Άρα είναι στην ενεργό περιοχή το τρανζίστορ. Αυτό ήταν γιατί το BC ήταν μεγαλύτερο του ΒΕ. Άρα αυτό μας δείχνει ότι είναι στην ενεργό περιοχή. Και για να συνδέσω αυτά που έχει τα νούμερα το βιβλίο σας, γιατί θα τα συγκρίνουμε τώρα να δούμε με αυτές τις υποθέσεις που κάναμε που δεν χρησιμοποιήσαμε πουθενά το Β μέχρι στιγμής και τώρα θα το χρησιμοποιήσω και αυτό, τελικά πόσο κοντά ή μακριά είναι στα αποτελέσματα που χρησιμοποιεί η μεθοδολογία του βιβλίου. Ίσο τώρα το Β, γιατί αφού ξέρω το ρεύμα συλλέκτη, να πάω να δω τελικά το ρεύμα βάσης πόσο μικρό ή μεγάλο ήταν. Το ρεύμα βάσης λοιπόν είναι το ρεύμα συλλέκτη διά Β σύμφωνα με τον τύπο που έχουμε δει και τον ορισμό του Β. Εδώ έχουμε λοιπόν 1,12 mA και το Β είναι 160. Αν διαιρέσω το 1,12 διά 160 θα πάρω περίπου 0,007 mA, δηλαδή 7 μικροαμπέρ, ότι είναι το ρεύμα βάσης. Έρχομαι λοιπόν στο βιβλίο, παιδιά, και σας δείχνω με τη μεθοδολογία του βιβλίου που, όπως είπα, χρησιμοποιεί το θεώρημα Θέβενη για να μετατρέψει αυτό εδώ το κύκλωμα σε μία πηγή τάση, σε σειρά με μία αντίσταση. Έχουμε τα εξής, ότι το ρεύμα βάσης που ήταν το πρώτο που έβρισκε το βιβλίο σας δεν ήταν 7 μικροαμπέρ, ήταν 6,3 μικροαμπέρ. Έχουμε μια διαφορά, αλλά προσεγγιστικά δεν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Το ρεύμα συλλέκτη το βρίσκει περίπου ίσο με 1 μιλιαμπέρ, αντί για 1,12 που βρίσκουμε εμείς. Και το δυναμικό στο συλλέκτη, που εμείς το βρήκαμε 4,7, το βρίσκει 5,1 βολτ. Εγώ θα κάνω δεκτή οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιήσετε, είτε του βιβλίου σας με το θεώρημα Θέβενη, είτε αυτήν εδώ με τα απλοποιημένα βήματα που χρησιμοποιούσε το βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι διαφορές που έχουμε υπάρχουν στην ακρίβεια, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να σε οδηγήσουν σε πολύ λανθασμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, το αν είναι στην ενεργό περιοχή ή δεν είναι. Λοιπόν, έκανα λοιπόν και ένα τέτοιο παράδειγμα. Εάν στο τέλος του εξαμήνου μείνει χρόνος, θα ξαναεπανέλθω και θα κάνω κι άλλα παραδείγματα. Σήμερα έχουμε ούτως ή άλλως λίγο διαφορετικά πράγματα να προχωρήσουμε. Άρα αφήνω αυτό εδώ το παράδειγμα και πάω λίγο παρακάτω σε μία άλλη συνδεσμολογία που είναι αυτή εδώ. Τι παρατηρούμε σε αυτή τη συνδεσμολογία? Ότι για να πολλώσω την βάση του τρανζίστορ χρησιμοποιώ μία αντίσταση που συνδέει τη βάση με το συλλέκτη του τρανζίστορ. Αυτή η συνδεσμολογία, παιδιά, έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως και η προηγούμενη που είδαμε, που σας είπα ότι επειδή είναι λιγότερο εξαρτημένη από την ακριβή τιμή του Β, γι' αυτό προτιμάται πολλές φορές η προηγούμενη. Εδώ έχουμε ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής εδώ της σχέσης. Μικρότερη εξάρτηση από την θερμοκρασία, παιδιά, που δουλεύει το κύκλωμά μας.
τι σημαίνει μικρότερη εξάρτηση από την θερμοκρασία. Αυτή η μικρότερη τιμή του VC που εφαρμόζεται στα άκρα της RF μειώνει το ρεύμα βάσης, άρα με μικρότερο ρεύμα βάσης επί β το ρεύμα συλλέκτη πάει να μειωθεί. Καταλάβετε μια αντίρροπη δύναμη ότι αναπτύσσεται δηλαδή ως προς το ρεύμα. Πάει να αυξηθεί το ρεύμα συλλέκτη, πάει να μικρύνει το VC, επειδή πάει να μικρύνει το VC, μικραίνει το ρεύμα βάσης, το ρεύμα βάσης πολλαπλασιαζόμενο επί β πάει να μικρύνει το ΙΟΤΑΣΥ που ήταν η αρχική αιτία του προβλήματος. Αυτό λέγεται ανάδραση, παιδιά, και χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε ηλεκτρονικά συστήματα. Θα τη δούμε την ανάδραση και στην περίπτωση των τελεστικών ενισχυτών, που βασικά σε ανάδραση στηρίζονται. Στο επόμενο μάθημα, πιθανότατα της Δευτέρας, θα το δούμε αυτό. Μπορείτε να το φανταστείτε, θα σας πω και δύο κουβέντες γενικότερες τώρα όσον αφορά την ανάδραση. Την ανάδραση είναι η βασική έννοια του μαθήματος συστήματα αυτομάτου ελέγχου που θα κάνετε στο δεύτερο έτος. Τι σημαίνει συστήματα αυτομάτου ελέγχου? Ότι έχεις για παράδειγμα ένα ελικόπτερο που πάει να ανυψωθεί, αλλά όπως περιστρέφεται ο έλικας, ο ένας, η αμφίροπη δύναμη, αν δεν υπήρχε ο δεύτερος έλικας στην πίσω πλευρά του ελικόπτερου, το ελικόπτερο θα περιστρέφονταν ανάποδα από τον έλικα και θα καταστρέφονταν. Ο δεύτερος έλικας που υπάρχει στο πίσω μέρος του ελικόπτερου είναι για να αντισταθμίζει αυτή την δύναμη που πάει να προκαλέσει δράση, αντίδραση ή κίνηση του κύριου έλικα πάνω στο ελικόπτερο. Όμως το πόσο γρήγορα πρέπει να περιστρέφεται ο πίσω έλικας πρέπει να μεταβάλλεται δυναμικά ώστε να κρατάει σε ισορροπία το ελικόπτερο. Φανταστείτε κάπως έτσι το ανάλογο, παιδιά, και στα ηλεκτρονικά συστήματα. Πάει κάτι να αυξηθεί, επειδή η πληροφορία μεταδίδεται στην είσοδο του συστήματος, το σύστημα προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε αυτή την αρχική αύξηση που πάει να κάνει το ρεύμα να τη μειώσει τελικά το ίδιο το σύστημα και να μην έχουμε επίπτωση στην ορθή λειτουργία του. Αυτό σημαίνει η ανάδραση. Αυτό όμως δεν βολεύει μόνο όταν πάει να αυξηθεί το ρεύμα εδώ πέρα. Η ανάδραση που προκαλεί η feedback, από εκεί βγαίνει το F, feedback, έτσι λέγεται η ανάδραση, ισχύει και όταν λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας πάει να μειωθεί το ρεύμα στην RC. Όταν πάει να μειωθεί το ρεύμα στην RC, η πτώση τάσης γιώταση επί RC γίνεται μικρότερη, άρα πάει να αυξηθεί το PC. Με μεγαλύτερο όμως VC, ολώνεται με μεγαλύτερη τάση και ρεύμα, η RF, άρα μεγαλύτερο ρεύμα βάσης επί β που είναι σταθερό, πάει να αυξήσει το ρεύμα συλλέκτη που αρχικά είχε την τάση να μειωθεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, παιδιά, λίγο διαστητικά αυτό το πράγμα. Ξεκινάει η αιτία του ότι πάει να μειωθεί αρετή το ρεύμα στο συλλέκτη είναι η θερμοκρασία, όπως σας είπα. Το σύστημα με αυτό που κάνει προσπαθεί τη μείωση στο ρεύμα συλλέκτη που πάει να προκαλέσει η θερμοκρασία να την αυξήσει μέσω του ρεύματος βάση, που είναι το ρεύμα ελέγχου του τρανζίστορα εξάλλου. Αυτό το πράγμα είναι. Με άλλη, στην αντίθετη κατεύθυνση, η αύξηση του ρεύματος συλλέκτη που προκαλείται πάλι από τη θερμοκρασία, από μεταβολές της θερμοκρασίας, το σύστημα προσπαθεί να την αντισταθμίσει ρυθμίζοντας το ρεύμα βάσης του. Και αυτό επιτυγχάνεται αν είναι έτσι συνδεδεμένη η αντίσταση. Ενώ δεν επιτυγχάνεται με τις άλλες συνδεσμολογίες που είχαμε δει, όπως την προηγούμενη που είχαμε το διαιρέτη τάσης εδώ πέρα. Γιατί ο διαιρέτης τάσης δεν εξαρτάται από το δυναμικό VC που είναι το ευαίσθητο σημείο και επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, αυτή η συνδεσμολογία βολεύει στην εξισορρόπηση των αλλαγών που πάει να δημιουργήσει η μεταβολή της θερμοκρασίας. Εφαρμόζω νόμο του Kirchhoff. Προσέξτε εδώ να δούμε πού θα εφαρμόσουμε νόμο του Kirchhoff. Θα πρέπει να περιλάβω μέσα αυτήν εδώ την κλειστή διαδρομή, παιδιά. Το παν είναι σε αυτές τις συνδεσμολογίες να μπορείτε να διακρίνετε τις κλειστές διαδρομές όταν χρειάζεται να εφαρμόσετε τον νόμο του κύκλου. Ξεκινώ από την πηγή τάσης, περνάω από την αντίσταση συλλέκτη, θα έρθω εδώ από την ΑΡΕΦ, θα περάσω από την επαφή βάσης εκπομπός του τρανζίστορ
Θα περάσω από την αρέψον και θα κλείσω κύκλωμα μέσω της γύρωσης πάλι με την πηγή τάσης. Άρα η διαδρομή που κάνω είναι VCC, RC, RF, VBE, επαφή βάσης εκπομπός που την ξεχνάτε συχνά, αλλά δεν την ξεχνάμε, είναι μέρος του κυκλώματος και αυτή η επαφή, και αντίσταση RE. Όλα τα εξαρτήματα με αυτή τη διαδρομή. Ας ξεκινήσω λοιπόν. Πηγαίνοντας από εδώ, αν θα πάω από εδώ και θα ξεκινήσω με αρνητικό κλώσιμο τελείας. Τι έχω πει λοιπόν με τον κανόνα που σας έχω βάλει να χρησιμοποιείτε στην περίπτωση του νόμου του Κίρχοφ? Όταν συναντήσω μία πηγή τάσης με τον αρνητικό πόλο πρώτα, να είναι διαδρομή να το γυρίσω, για να μην ξεχνάτε, και αυτό εδώ, εννοείται μέσω της γύρωσης ότι καταλήγει εδώ. Έλεγα λοιπόν στη μεθοδολογία του πώς εφαρμόζουμε τον νόμο του Κίρχοφ ότι αν συναντήσω μία πηγή τάσης με τον θετικό, πόλο της πηγής της πρώτα, βάζω συν μπροστά στη διαφορά δυναμικού στάκρα της. Εδώ βρίσκω τον αρνητικό πόλο της πηγής πρώτα, επομένως θα γράψω μείον BCC. Τα ρεύματα είναι το ρεύμα συλλέκτη, όπως θυμάστε είναι εδώ, άρα η πτώση τάσης τάκρα της αντίστασης RC έχει αυτή την πολυπότητα. Το ρεύμα βάσης πηγαίνει έτσι και γυρνάει μετά από εδώ, άρα στα άκρα της αντίστασης είναι αυτή η πολυπότητα. Το BBE είναι εδώ το θετικότερο δυναμικό και εδώ το αρνητικότερο. Και η αντίσταση ΑΕ διαλέγεται από το ρεύμα ΙΕ με αυτή τη φορά, άρα η πολικότητά της είναι αυτή εδώ. Κινούμενος λοιπόν στο βρόχο που σας περιέγραψα, μετά την BCC βρίσκω την αντίσταση RC που η πτώση στα άκρα της είναι με θετικό πρόσημο αφού βρίσκω πρώτα το σύν της πτώσης τάσης αυτής. Νόμος του ΟΜ, ρεύμα συλλέκτη επί αντίσταση συλλέκτη. Ρεύμα συλλέκτη επί αντίσταση συλλέκτη. Έρχομαι εδώ, βρίσκω την αρέ. Πρώτα το συν της αρέ, επομένως συν ρεύμα βάσης επί αρέβ. Προχωράω, βρίσκω το VBE και βρίσκω το θετικό πόλο πρώτα, επομένως συν VBE. Κατεβαίνω κάτω, βρίσκω την αντίσταση αρέ πρώτα το θετικό πόλο της αρέ, άρα συν ΙΕ, ΑΕ. Και όλο αυτό πρέπει να κάνει 0. Όλα αυτά που βρήκα τώρα που έκλεισα τη διαδρομή. Πρέπει να κάνουν 0. Θα μου πείτε και τι θα βγάλω, τι συμπέρασμα θα βγάλω εδώ πέρα μέσα. Έχω πόσους αγνώστους. Ωραία, μπορεί να ξέρω το RC γιατί είναι εξαρτήματα που εγώ τα αγόρασα. Το RC, το RF, το RE, τη VCC που είναι η μπαταρία μου, η πηγή τάσης δηλαδή. Έχω τρία ρεύματα άγνωστα. Μπορώ να βγάλω συμπέρασμα ποια είναι η τιμή αυτών των ρευμάτων? Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις αγνώστους μας, παιδιά, θα πρέπει να θυμηθείτε από το προηγούμενο μάθημα πως η παράμετρος β που τη γράφει το datasheet του τρανζίστορ που έχω αγοράσει διασυνδέει μεταξύ τους το ρεύμα βάσης με το ρεύμα συλλέκτη και το ρεύμα εκπομπού. Σας θυμίζω λοιπόν ότι το ρεύμα συλλέκτη είναι β φορές το ρεύμα βάσης. Επίσης, το ρεύμα εκπομπού είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι β συν 1 επί το ρεύμα βάσης. Αν αντικαταστήσω λοιπόν με βάση αυτές τις τιμές το ΙΣ και το ΙΕ, θα έχω μετά μία σχέση που κατά πάσα πιθανότητα η άγνωστός μου θα είναι το ρεύμα βάσης μου. Και άρα μπορώ να λύσω ως προς ρεύμα βάσης. Για να το δούμε μετά εδώ. Τι κάνουμε. Έχω μείον BCC συν β επί ΙΒ επί RC συν ΙΒ επί RF συν VBE συν β και 1 επί ΙΒ επί RE πρέπει να ισούται με 0. Το μόνο που αντικατέστησα είναι το ΙΣ και το ΙΕ, τίποτα άλλο. Από τις σχέσεις που έχω έτοιμες και τις έχω αποδείξει. Τώρα, αν μοιράσω τους γνωστούς και τους αγνώστους από τη μία και την άλλη πλευρά, η γνωστή μου είναι το VCC και το VBE, τα πάω δεξιά και από τα υπόλοιπα όλα βγάζω το ΙΒ κοινό παράγοντα. ΙΒ λοιπόν μένει β επί RC συν RF συν β συν 1 επί
παρ εψιλον. Και αυτό πρέπει να ισούται με βύση μείον β, β εψιλον. Διαιρώ όλη αυτή την παρένθεση και τα δύο μέρη για να φύγει από αριστερά και να πάει δεξιά. Επομένως, θα έχω μετά γιώτα β, βύση μείον β, β εψιλον, διά β επί r σι, συν αρέ, συν β και 1 επί r εψιλον. Ορίστε πια ο τύπος που μου δίνει το ρεύμα βάσης σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή τη συνεσμολογία εννοώ. Γνωρίζω το ρεύμα βάσης. Ξεκινώντας από αυτό, κατευθείαν, αφού πρέπει να ξέρω και το β, γιατί αλλιώς αν δεν ήξερα το β δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι εδώ, κατευθείαν μπορώ να υπολογίσω το ρεύμα συλλέκτη. Πολλαπλασιάζω β επί γιωταβ και μου βγαίνει το ρεύμα συλλέκτη. Αν θέλω το ρεύμα εκπομπού, πολλαπλασιάζω το γιωταβ με β συν 1. Γνωρίζω το ρεύμα συλλέκτη. Μπορώ να υπολογίσω το δυναμικό στο σημείο BC. Το δυναμικό στο σημείο BC θα είναι, όπως σας είπα, τον τύπο να τον θυμάστε από την πλευρά του συλλέκτη, είναι πάντα ο ίδιος, είναι BCC μείον γιώτα CRC. Θέλω μετά να υπολογίσω το δυναμικό στη βάση. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα, παιδιά. Ό,τι ζήτησα στο προηγούμενο παράδειγμα με τα βήματα που σας είπα, άπαξ και βρω για παράδειγμα το ρεύμα συλλέκτη, μετά τα υπόλοιπα βήματα είναι τα ίδια. Με το προηγούμενο παράδειγμα. Μπορώ να βρω, αν ξέρω το ρεύμα συλλέκτη, κατευθείαν το BC. Το ρεύμα, το δυναμικό στη βάση ή το δυναμικό στον εκπομπό, μπορώ να τα υπολογίσω σταδιακά. Αν γνωρίζω το BC, το BB είναι BC μείον JBRF που κάνει BB. Γνωρίζω το BB, μπορώ να υπολογίσω το BE. BB μείον BBE που ξέρουμε ότι είναι 0,7 βολ που κάνει BE. Από την σύγκριση των δυναμικών BB, BC, BE μπορώ να βγάλω συμπέρασμα αν το τρανζίστορ βρίσκεται στην ενεργό περιοχή ή στον κόρο. Αυτά είναι που ζητάω δηλαδή. Μόνο που μπορεί να τα ζητήσω και με λίγο ανάποδη σειρά. Δηλαδή, είναι πιθανόν να σας δίνω για παράδειγμα το BC και να έχω κάποιες άλλες αγνώστους παραμέτρους που να πρέπει να υπολογίσετε. Αυτό το ξεκινήσετε λίγο από το ένα άλλο βήμα, θα ανακατέψετε λίγο τα βήματα με κάποιο τρόπο για να πάτε από τα γνωστά στα άγνωστα. Θα δούμε και στα παραδείγματα που έχει παρακάτω τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εάν μείνει χρόνος, επαναλαμβάνω στο τέλος του εξαμήνου, θα κάνουμε και επαναληπτικές ασκήσεις με κάποιες τέτοιες παραλλαγές, που δεν ξεκινάνε με αυτή τη σειρά από τα γνωστά προς τα άγνωστα. Για να δούμε όμως εδώ ένα κλασικό παράδειγμα που το έχει το βιβλίο σας, για να έχουμε έτοιμα τα νούμερα και να μην καθυστερήσω πολύ με τα νούμερα. Αν πάτε λοιπόν στο επόμενο αριθμητικό παράδειγμα, σας δίνει αυτές εδώ τις τιμές. Δεν χρειάζεται να σβήσω τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως ισχύουν και για αυτό το κύκλωμα. Το ΙΒ λοιπόν εδώ, με βάση αυτόν τον τύπο, τον υπολογίζει και για τις συγκεκριμένες τιμές αντιστάσεων και πηγής στάσης, το υπολογίζει σε 12,5 μικροαμπέρ. Το β του τρανζίστορ βλέπετε ότι το παίρνει 20 βολ. Πάμε κατευθείαν. Με τα 20 βολτ, θα στο γράψω εδώ. Συγγνώμη, με 200 στο β, το ρεύμα συλλέκτη είναι β επί γιώτα β. Άρα πολλαπλασιάζω 200 επί 12,5 μικροαμπέρ και αυτό εδώ που βγαίνει 2,5 μιλιαμπέρ. Αυτή εδώ η τιμή. Το BC μπορώ να το υπολογίσω ως BCC, όπως σας είπα, ο τύπος το θυμόμαστε, RC. Το BCC είναι 9 βολτ μείον τα 2,5 μιλιαμπέρ επί την RC που είναι 1,5 κάπα, το κάπα με το μίλι φεύγει και αυτό εδώ βγάζει 5,25 βολτ. Το βιβλίο σας κάνει κάποιες παραλλαγές για άλλο μιλιαμπέρ. Η μεταβολή λέει, του ρεύματος λόγω της μείωσης της τιμής του παραμέτρου β είναι ίση με περίπου το 1 τρίτο, 33% μεταβολή.
Και κάνει σύγκριση και λέει ότι το κύκλωμα πόλωσης με ανάδραση συλλέπει, αυτό εδώ δηλαδή που χρησιμοποιούμε, είναι καλύτερο από κύκλωμα πόλωσης που έχει μόνο πηγή τάσης και αντίσταση προς τη βάση, αυτό εδώ εννοεί. Τέτοιο κύκλωμα είναι καλύτερο από ένα τέτοιο κύκλωμα, αλλά όχι καλύτερο ως προς τη σταθερότητά του από ένα κύκλωμα με διαιρέτη τάσης. Το οποίο είδαμε ότι έχει μικρότερες μεταβολές και δεν εξαρτάται από τον πίτα, σχεδόν καθόλου. Αυτή τη σύγκριση κάνει για να τελειώσει το παράδειγμα. Εγώ θα επεκτείνω λίγο αυτό το παράδειγμα που βλέπετε τώρα, για να σας δείξω τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν έχει το βιβλίο σας συνέχεια σε αυτό το παράδειγμα, το προχωράω εγώ λίγο παρακάτω. Έχουμε βρει λοιπόν το δυναμικό στο σημείο C. Ζητώ, επόμενο ερώτημα, το δυναμικό στο σημείο B. Το δυναμικό στο σημείο B είναι ότι έχω στο σημείο C μείον την πτώση τάση στα άκρα της RF. Άρα, το BC είναι 5,25 volt, το ρεύμα βάσης το βρήκα 12,5 μικροαμπέρ, επί το ρεύμα, επί την αντίσταση στον στη βάση του τρανζίστορ που είναι 330 κάπα. Για να διώξω εύκολα το μικροαμπέρ, μπορώ να πω 0,33 μεγαόμ. Τα 300 κάνω επίτηδες και αυτές τις αλλαγές για να συνηθίζετε λίγο τις αλλαγές της τάξης μεγέθους. 330 κιλοόμ είναι 0,33 μεγαόμ. Και τώρα το μέγα που είναι 10 στην έκτη και το μικρό που είναι 10 στην πλην έκτη φεύγουν. Επομένως τώρα μπορώ να κάνω απευθείας τον πολλαπλασιασμό. Αυτό εδώ θα μου έδινε 12,5 επί 0,33 κάνει 12,5 επί 0,33. Ναι, πότε. Για να σας πω, 12,5 επί 0,33. Όχι, 4,25 ακόμα. Απερίοδο που μπορεί να γίνει 5,25 μείον 4,125. Κάνω την αφαίρεση αυτή, μείον 5,25 και βγαίνει 1,125 βολτ. Αυτό είναι το δυναμικό στη βάση του τρανζίστορ. Θέλω το δυναμικό στον εκπομπό του τρανζίστορ, διε. Λέω, είναι ότι έχω στη βάση μείον την πτώση τάση στο βιβλιο διε. Άρα 1,125 μείον 0,7 μου κάνει 1,125 μείον 0,7 μου κάνει 0,425 βολτ. Άλλο ερώτημα. Σε ποια περιοχή λειτουργίας βρίσκεται το τρανζίστορ? Συγκρίνω το BC με το BB. Λόγω της συνδεσμολογίας, παιδιά, δεν μπορεί το BB να είναι μεγαλύτερο από το BC. Σε αυτή την περίπτωση το τρανζίστορ δουλεύει οπωσδήποτε σε ενεργό περιοχή. Γιατί? Γιατί αφού έχω μια πτώση τάσης από εδώ μέχρι εδώ, το δυναμικό στο BB είναι αναγκαστικά μικρότερο από το BC. Αυτό θα μπορούσα να μην το ρωτήσω καν. Εν γέννη αυτό το κύκλωμα δουλεύει πάντα σε ενεργό περιοχή. Πράγματι, το BB, έτσι όπως το υπολόγισα, είναι 1,125, το BC είναι 5,25. Άρα είναι ανάστροφα απολωμένη η επαφή βάση συλλέκτη. Είναι σίγουρα ενεργός περιοχή. Τώρα, μπορεί να είναι, ναι, σίγουρα ενεργός περιοχή. Αυτά είναι οι παραλλαγές που μπορώ να ζητήσω σε αυτήν εδώ την άσκηση. Είδατε ότι είναι συγκεκριμένα τα βήματα. Έτοιμος ένας τύπος για το ρεύμα βάσης, τον οποίο μπορεί να εξάγεται και εσείς δεν σας ζητάει κανένας να το θυμάστε αυτόν ολόκληρο απ' έξω. Πού να θυμάστε το β, β1 ή οτιδήποτε άλλο. Όμως πρέπει να θυμάστε τον νόμο του Kirchhoff, τον οποίο φωνάζω πάντα ότι το χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Δείτε κάθε αν υπήρξε ένα μάθημα στο οποίο να μην έχω χρησιμοποιήσει νόμο του Kirchhoff. Πρέπει να είστε εξασκημένοι στο ποιος βρόμφος με βολεύει να ακολουθηθεί για να έχω τις κατάλληλες αγνώστους και να λύσω ως προς αυτές την εξίσωση που θα βγει.
Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, μέσα από το διάλειμμα πηγαίνουμε σε ένα κύκλωμα πολύ απλό που χρησιμοποιεί πόλωση της βάσης του τρανζίστορ με μια πηγή τάση σε σειρά με μια αντίσταση, το οποίο όμως θα το χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε τη λεγόμενη ευθεία φορτίου, όπως ονομάζεται, και η οποία θα τη δείτε στην επόμενη διαφάνεια, αφορά την περιγραφή του ρεύματος συλλέκτη σε σχέση με το ρεύμα βάσης, σε σχέση με την τάση συλλέκτη εκπομπού. Θυμηθείτε ότι σας έχω κάνει και σε προηγούμενα μαθήματα, σας έχω δείξει αυτές εδώ τις καμπύλες. Αυτές εδώ οι καμπύλες προκύπτουν για διαφορετικά ρεύματα βάσης, ενώ για κάθε ένα συγκεκριμένο ρεύμα βάσης, τι κάνουμε, παίρνουμε το VCE και αρχίζουμε να αυξάνουμε την τιμή του από 0 μέχρι κάποιο μέγιστο, παρακολουθώντας και μετρώντας πόσο αλλάζει το ρεύμα συλλέκτη. Σας θυμίζω τον ορισμό που είχα δώσει, ότι βλέπουμε μια περιοχή όπου για μικρό VCE 0,1, 0,2, 0,3 το πολύ βολ, το ρεύμα συλλέκτη αυξάνει απότομα. Μετά όμως από αυτή την περιοχή, όσο να αυξάνει το ρεύμα στην επαφή, την τάση επαφή συλλέκτη εκπομπού, το ρεύμα συλλέκτη παραμένει σταθερό. Μάλιστα, σας είχα πει ότι στη μοντελοποίηση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στην ενεργό περιοχή το ρεύμα συλλέκτη συμπεριφέρεται σαν, ο συλλέκτης γενικά του τρανζίστορ συμπεριφέρεται σαν μια πηγή ρεύματος, εφόσον το ρεύμα είναι σταθερό, ό,τι και να γίνεται με την τάση στάρκα του. Και διακρίναμε τρεις περιοχές με τη βοήθεια αυτού του διαγράμματος. Η μία περιοχή είναι η περιοχή αποκοπής, όπου το ρεύμα βάσης είναι 0. Τότε αν είχαμε μία αντίστοιχη καμπύλη εδώ, θα ήταν κολλητή στον άξονα των οριζόντιων. 0. Αυτό είναι η αποκοπή του τρανζίστορ. Το ρεύμα συλλέκτη σε αυτή την περιοχή είναι μικρό, αλλά όχι 0. Είναι ένα ρεύμα διαρροής της τάξης των νάνο αμπέρ ή περίπου τόσο όπως περιπτώσει. Αυτή η περιοχή για VCE μικρό, περίπου ίσο με 0, 0,1, 2, 0,3, τέτοιες τιμές, όπου όπως είπαμε το ρεύμα συλλέκτη αυξάνεται απότομα, είναι η λεγόμενη περιοχή κορεσμού του τρανζίστορ. Και όλες οι υπόλοιπες, όλη η υπόλοιπη επιφάνεια, όπου το ρεύμα συλλέκτη παραμένει σταθερό ανεξάρτητα με το VCE, λέγεται ενεργός περιοχή. Την περιοχή αποκοπής και κορεσμού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε το τρανζίστορ να δουλεύει σε διακοπτική λειτουργία, δηλαδή σε ψηφιακά κυκλώματα. Η αποκοπή μπορεί να σημαίνει 0, η περιοχή κορεσμού μπορεί να σημαίνει 1. Αυτά όμως δεν μας απασχολούν σε αυτό το μάθημα ακόμα, γιατί εδώ στα αναλογικά ηλεκτρονικά μας ενδιαφέρουν εφαρμογές όπως είναι η ενίσχυση σήματος. Τι γίνεται όταν θέλει το κινητό σου να εκπέμψει, για παράδειγμα, προς την κυψελίδα. Το σήμα που πρόκειται να εκπέμψει πρέπει να ενισχυθεί. Τι γίνεται όταν ένα ακουστικό ηλεκτρικό σήμα πρέπει να ενισχυθεί πριν φτάσει στα ακουστικά και πριν φτάσει στο ηχείο του κινητού σου τηλεφώνου. Αυτές οι εφαρμογές είναι που μας απασχολούν στα αναλογικά ηλεκτρονικά. Έτσι, θέλουμε το τρανζίστορ, το διπολικό, να το δουλέψουμε κυρίως στην περιοχή την ενεργό, εδώ πέρα. Και για να δουλέψουμε σωστά στην ενεργό περιοχή, χρειαζόμαστε αυτή την ευθεία φορτίου. Πώς βγαίνει όμως αυτή η ευθεία φορτίου? Βγαίνει επιστρέφοντας στο κύκλωμα που σας είπα ότι είναι, ότι χρησιμοποιούμε σαν βάση, και παρατηρώντας ότι αν πάρουμε την έκφραση, τον κλασικό τύπο που φωνάζω 2-3 μαθήματα τώρα, ότι το BC ισούται με BCC μείον JC RC, που όμως τώρα το BC είναι ίδιο με το BCE. Γιατί? Γιατί δεν έχω άλλη αντίσταση στον εκπομπό, επομένως αφού το BE είναι γύρωση, είναι 0, BC ισούται με BCE. Το δυναμικό εδώ ισούται με τη διαφορά δυναμικού μεταξύ συλλέκτη εκπομπού. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακραίες περιπτώσεις. Ποιους άξονες είχα στο επόμενο σχήμα που είδατε πριν?
έναν οριζόντιο άξονα που μου δείχνει το ΒΣΕ και έναν κάθετο άξονα που μου δείχνει το ΙΣ. Παίρνω λοιπόν τη μία φορά τι γίνεται όταν το ΙΣ είναι 0 και την άλλη φορά όταν το ΒΣΕ είναι 0 για να βρω η ευθεία φορτίου που τέμνει τους άξονες. Αν πάρετε λοιπόν ΙΣ ισούται με 0, τότε ο παραπάνω τύπος γίνεται ότι το ΒΣΕ είναι ίσο με το ΒΣΣ. Ενώ αν πάρετε ότι το ΒΣΕ είναι 0, βρίσκεται ότι το ΙΣ ισούται με ΒΣΣ προς ΑΣ. Αυτά είναι τα σημεία ΙΣ 0, ΒΣΕ ίσο με ΒΣΣ και ΒΣΕ 0, ΙΣ ίσουται με ΒΣΣ διαρ-Σ, που η ευθεία φορτίου τέμνει τους δύο άξονες. Να, αυτό το σημείο εδώ, αυτό το σημείο εδώ, που τέμνει στη λιμή του VCC. Το τρανζίστορ μπορώ να το κάνω να δουλέψει οπουδήποτε πάνω σε αυτή την ευθεία. Όμως, αν το αναγκάσω να μετακινηθεί προς αυτή την περιοχή εδώ, πάω σε αποκοπή. Αν το αναγκάσω να μετακινηθεί προς αυτή την περιοχή εδώ, προς αυτό το σημείο πάνω στην ευθεία φορτίου, τότε πάει προς τον κορεσμό. Για να είμαι στην ενεργό περιοχή, πρέπει να δουλέψω κάτι στο μέσον. Για να είμαι με ασφάλεια στην περιοχή, στην ενεργό. Και το ασφάλεια το μεταφράζουμε ότι η ενίσχυση που πρόκειται να κάνω χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο ενισχυτή, δεν θέλω να αλλοιώνει το σήμα, να μου το παραμορφώνει. Πρέπει να είναι γραμμική ενίσχυση. Βάζω ημιτονοειδές σήμα, πρέπει να βγει ημιτονοειδές μεγαλύτερου πλάτους, αλλά μη ημιτονοειδές. Όχι να βάλω ημιτονοειδές και να βγει τετραγωνικό από την παραμόρφωση. Αυτό το πράγμα θέλω να αποφύγω. Γι' αυτό φροντίζω ώστε η πόλωση του τρανζίστορ μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει πουθενά να μπαίνει σήμα, παιδιά, στις δεσμολογίες που κάναμε. Είδατε ότι το μόνο που κάναμε είναι τρανζίστορ με κάποιες αντιστάσεις γύρω του, οι οποίες τις λέμε αντιστάσεις πόλωσης. Τι σκοπό είχαν αυτά τα κυκλώματα που κάναμε πριν? Να πολλώσουν το τρανζίστορ ώστε να φέρουν την περιοχή ηρεμίας του, όπως λέγεται, εδώ, στο μέσο αυτής της καμπύλης. Και τα επόμενα κυκλώματα που θα δούμε που βάζουν σήμα στη μέση, που μπορεί να είναι το σήμα ενός μικροφόνου για παράδειγμα, αναγκάζουν την τάση εισόδου, ας πούμε, του τρανζίστορ ή το ρεύμα βάσης του τρανζίστορ να παίζει γύρω από αυτή την περιοχή, αλλά όχι πολύ μακριά προς τον κορεσμό ή προς την αποκοπή. Αυτός είναι ο στόχος. Παίρνουμε λοιπόν καταρχάς να δούμε η πόλωση του τρανζίστορ θα φέρει το τρανζίστορ σε αυτή την περιοχή ηρεμίας. Ηρεμίας σημαίνει ότι δεν μιλάω στο μικρόφωνο, δεν δίνω σήμα. Άρα η βάση του τρανζίστορ θα πολλωθεί μόνο από το κύκλωμα πόλωσης, τίποτα άλλο. Και το ηρεμία, quiet στα αγγλικά, από εκεί βγαίνει το γράμμα Q που χρησιμοποιούμε εδώ. Σημείο ηρεμίας. Αν πάμε να αναφερθούμε στο ποιο ρεύμα τρέχει στο συλλέκτη, στη βάση ή κάτι τέτοιο, βάζουμε δίπλα στο ΙΒ ή το ΙΣ και το γράμμα Q για να υπονοήσουμε ότι αυτό είναι στο σημείο ηρεμίας του τρανζίστορ. Είναι ενισχυτής ρεύματος. Το σήμα που δίνει το μικρόφωνο προκαλεί μικρομεταβολές στο ρεύμα βάσης του τρανζίστορ. Άρα γύρω από το σημείο ηρεμίας εγώ μπορεί να βάζω με το μικρόφωνο ένα σήμα που παίζει. Εδώ είπαμε ότι οι τιμές είναι της τάξης 10 μικροαμπέρ, 20 μικροαμπέρ, 30 μικροαμπέρ, 40 μικροαμπέρ. Βάζω και τις μονάδες για να μην καταλαβαίνετε άλλες μονάδες ό,τι αναφέρομαι. Αυτό είναι το ρεύμα βάσης. Διάφορα ρεύματα βάσης. Με το μικρόφωνο λοιπόν, όταν αναγκάζω το ρεύμα βάσης να παίξει μεταξύ 20 μικροαμπέρ και 40 μικροαμπέρ, σημαίνει ότι κάνω μεταβολές της τάξης των 40 πλην 20, άρα πλάτος περίπου 20 μικροαμπέρ, peak to peak, από κορυφή σε κορυφή. Αν όμως πάω εδώ και εδώ, οι αντίστοιχες μεταβολές στο ρεύμα συλλέκτη και στα ήταν, τις ζωγραφίζουμε συνήθως ή κάτω ή πάνω, τώρα θα τις κάνω πάνω,
είναι ένα τέτοιο ρεύμα, μια τέτοια μεταβολή, ίδιας μορφής, ημιτονοειδή, είπαμε θέλουμε να βάλουμε ημιτονοειδή να πάρουμε στην έξοδο, μόνο που το πλάτος τώρα εδώ πέρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, από 10 μιλιαμπέρ έως 30 μιλιαμπέρ. Βάζω ένα νούμερο προς την τύχη μου. Αυτό βλέπετε ότι ένα ρεύμα που έπαιζε 20 μικροαμπέρ πλάτος, τώρα γίνεται ένα ρεύμα που παίζει 20 μιλιαμπέρ πλάτος. Άρα ενίσχυσε το σήμα 1000 φορές. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 1000 φορές, να είναι 100, 200. Τέτοιες τάξεις όμως είναι η ενίσχυση που κάνουμε. 100, 150, 50 φορές πιο πλατή σήμα φτιάχνουμε με το ίδιο ενός τρανζίστορα. Και το σήμα μου στην είσοδο ήταν ρεύμα και στην έξοδο είναι ρεύμα. Αν δεν θέλω ρεύμα στην έξοδο και θέλω για παράδειγμα τάση, θα περάσω αυτό το ρεύμα μέσα από μία αντίσταση και με τον νόμο του Ohm θα έχω ότι B ισούται με Ι, άρα όσες μεταβολές έχω στο Ι θα μεταφράζονται σε αντίστοιχες μεταβολές στο R σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η τάξη αλφαβήτα που έχει το τρανζίστορ. Αλφαβήτα τάση, όχι. Αλφαβήτα. Τάξη. 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 Όχι, παιδιά, μην πηγαίνετε τόσο νωρίς σε τάξεις. Αυτά θα τα δούμε class α, class b, class ab κλπ. Για όσους ενδιαφέρονται στην κατεύθυνση που υπάρχει το μάθημα των ειδικών θεμάτων σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων, που δεν είναι βασικά ψηφιακά, είναι και με αναλογικά κυκλώματα, εκεί εξετάζουμε ενισχυτές τάξεις α, β, c κλπ. Εδώ δεν πάμε μέχρι εκεί. Το τάξη α, β, a, b και c, μια και το ανέφερες για όσους ασχολούνται παραπάνω και έχουν μια άλλη εμπειρία με ηλεκτρονικά, έχει να κάνει με την γραμμικότητα σε συνάντηση με την κατανάλωση του τρανζίστορ. Μία τάξη μεγέθου, μία τάξη μάλλον λειτουργίας τρανζίστορ, μπορεί να σου προσφέρει τέλεια γραμμικότητα, αλλά να καταναλώνει συνέχεια ρεύμα το τρανζίστορ και όταν δεν έχει σήμα, που σημαίνει ότι έχει πολύ χάλια κατανάλωση. Μία άλλη τάξη μπορεί να μην καταναλώνει ρεύμα συνέχεια ή να καταναλώνει το μικρότερο δυνατό ρεύμα, άρα είναι πολύ οικονομικό σαν ενισχυτής, αλλά προκαλεί παραμορφώσεις στην ενίσχυση. Αυτά έχουν να κάνουν με τις τάξεις λειτουργίας των τρανζίστορ. Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο. Είδατε την ευθεία φορτίου τι γίνεται και τα παραδείγματα που θα σας κάνω τώρα αφορούν κάποιους υπολογισμούς που μπορούμε να κάνουμε ώστε να φροντίσουμε να επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι η πόλωση του τρανζίστορ είναι στο σημείο ηρεμίας ή ότι πάει προς τον κορεσμό ή προς την αποκοπή. Δείτε λοιπόν ένα αριθμητικό παράδειγμα, το παράδειγμα 4.11 του βιβλίου. Αυτό εδώ με τις συγκεκριμένες τιμές, ας σβήσω. Μας δίνει λοιπόν το βιβλίο σας αυτό εδώ το κύκλωμα. Μας δίνει επίσης ότι το βήτα του τρανζίστορ είναι 200 και κάτι άλλο όμως, ότι το BCE saturation ισούται με 0,1 volt. Αυτό παιδιά το παίρνουμε από το φύλλο δεδομένων που περιγράφει το τρανζίστορ, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τρανζίστορ που χρησιμοποιούμε. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι στον χωρισμό έχουμε μικρή τιμή για το BCE. Μικρή, αλλά όχι μηδέν. Μας τη δίνει ο κατασκευαστής του τρανζίστορ, πόσο μικρή μπορεί να είναι αυτή η τιμή. Εδώ μας λέει ο κατασκευαστής ότι είναι 0,1 βολτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι όπως είναι η συνδεσμολογία, οπωσδήποτε το BCE είναι 0,1 βολτ, αλλά θέλει να μας πει σε αυτή την άσκηση ότι αν πάρεις χαμπάρι ότι το τρανζίστορ δεν είναι στην ενεργό περιοχή, που για την ενεργό περιοχή ισχύει το βήτα αυτό που σου δίνει ο κατασκευαστής, τότε θα υποψιαστείς ότι είναι σε περιοχή κορεσμού και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις το βήτα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις το BCE saturation στους υπολογισμούς σου. Αλλάζει δηλαδή ποιο από τα δύο δεδομένα θα χρησιμοποιήσεις αν καταλάβεις ότι το τρανζίστορ είναι στην ενεργό περιοχή ή στην περιοχικό. Και δείτε πώς το καταλαβαίνουμε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Εμείς τι έχουμε πει μέχρι στιγμής, ότι στις διάφορες συνδεσμολογίες που έχουμε βρίσκουμε το VB πόσο είναι,
το BC πόσο είναι και συγκρίνουμε μεταξύ τους. Το BB είναι μεγαλύτερο από το BC ή μικρότερο. Αν είναι το BB μεγαλύτερο από το BC, είμαστε στην ενεργό περιοχή. Αν είναι το BB μικρότερο από το BC, είμαστε στην περιοχή κορεσμού. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν, όπως κάναμε, θυμάστε και με τις διόδους, που κάναμε υπόθεση έστω ότι άγει, έστω ότι δεν άγει η διόδος και καταλήγαμε σε άτομο, τότε πηγαίναμε στην άλλη περίπτωση, στην άλλη υπόθεση. Έτσι και εδώ, ας υποθέσουμε ότι το τρανζίστορ είναι στην ενεργό περιοχή. Άρα ότι ισχύει β200. Πάμε να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Γνωρίζοντας το β200 και γνωρίζοντας ότι το βίβλιο εψιλον είναι 0,7 βολτ, όπως κάνουμε συνήθως, έχουμε όλα γνωστά, όπως βλέπετε, σε ποιον βρόγχο. Ποια κλειστή διαδρομή μπορώ να πάρω αφού γνωρίζω το βίβλιο ότι είναι 0,7 βολτ και το β που δεν ξέρω αν θα το χρειαστώ στο... Σε αυτό δεν χρειάζεται το β, ότι γνωρίζω απλά το βίβλιο είναι 0,7 βολτ. Ποιον βρόχο κλειστό λέτε ότι πρέπει να ασχοληθώ πρώτα? Για πες μου, τι περιλαμβάνει, πες μου ονόματα εξαρτημάτων που βλέπεις μέσα σε αυτή τη κλειστή διαδρομή. Το BBB. Το BBB. Το RB. Το RB. Και το DC. Όχι το C, BBB. Αυτό είναι C. BBB. BBB. Έτσι, ωραία. Και κλείνει ο βρόχος από εδώ. Είπαμε οι γιώσεις όλες ότι ενώνονται μεταξύ τους. Από αυτόν λοιπόν τον βρόχο έχουμε νόμος του Kirchhoff, BBB, μείον την πτώση τάση στα άκρα της αντίστασης RB, μείον B, DE, ότι ισούται με 0. Αν θέλετε να μάθετε πώς διέτρεξα τον βρόχο με αυτή την κατεύθυνση, με αυτή τη φορά πήγα για να βγουν αυτά τα πρόσημα. Αν πήγαινα από την άλλη, απλά θα είχα μείον BBB, συν JRB, συν DE. Αυτό θα έπαιρνε. Αυτό λοιπόν ισούται με 0. Τα ξέρω όλα, μόνο το ΙΟΤΑ ΠΗ δεν ξέρω. Επομένως, αν λύσω ως προς ΙΟΤΑ ΠΗ, θα πάρω B, 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 μείον B, B, E, δια R, B. Τις πράξεις της έχει το βιβλίο, σας γράφω κατευθείαν το αποτέλεσμα, είναι 27,6 μικροαμπέρ. Το ρεύμα βάσης. Αφού υπέθεσα ότι το τρανζίστορ βρίσκεται στην ενεργό περιοχή, τώρα μπαίνει. Αυτό ήταν ανεξάρτητο από το αν είναι ενεργό περιοχή ή κορεσμό. Αυτό ισχύει και στα δύο. Τώρα μπαίνει στην υπόθεση, έστω ότι είμαι σε ενεργό περιοχή, ότι το β είναι 200. Γιατί έτσι θα υπολογίσω ότι το γιόντας είναι β επί γιόντας, το β είναι 200, επί γιόντας που είναι 27,6 μικροαμπέρ, και αυτό μου βγάζει γιόντας ίσο με 5,5 μιλιαμπέρ. Αφού γνωρίζω τον ΙΣ με τον τύπο του συλλέκτη, θυμάστε, πάντα το τονίζω, μίσαμε 3-4 φορές το έχω αναφέρει σήμερα, VCC μείον ΙΣ RC. Αντικαθιστώ τιμές και βρίσκω ότι το VC, έτσι όπως το υπολόγισα, είναι πλην μισό βολ. Άτομο, παιδιά. Δεν μπορεί να βρεθεί πλην μισό βολ όταν έχω τροφοδοσία από 0 έως 5 βολ. Κατέληξα σε άτομο. Πού οφείλεται το άτομο που κατέληξα? Στο ότι υπέθεσα ότι το τρανζίστορ βρίσκεται στην ενεργό περιοχή, άρα το βίντεο ότι είναι 200. Έρχομαι λοιπόν πίσω, αναιρώ την υπόθεση που έκανα και λέω, δεν είμαι στην ενεργό περιοχή, δεν είμαι στην ενεργό περιοχή, είμαι στην περιοχή κορεσμού. Τι ξέρω για την περιοχή κορεσμού? Ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το β που μου δίνει ο κατασκευαστής για την ενεργό περιοχή, μπορώ να χρησιμοποιήσω όμως σαν δεδομένο ότι το BCE είναι γνωστό. Μπορείτε μήπως τώρα να μου πείτε ποιον βρόχο θα πάω να χρησιμοποιήσω αφού είναι το BCE γνωστό και ίσο με τον κορεσμό 0,1. Ποιο κύκλο θα ακολουθήσω? Για πες. Μπράβο, από εδώ λοιπόν, αντίσταση, BCE και είναι εδώ. Άρα πάω σε άλλο βρόχο. Τώρα έχω άλλα γνωστά ζητήματα.
Γράφω λοιπόν για αυτό τον βρόγκο, VCC που είναι τα 5 volt, ενώ μείον YC RC, μείον D CE, προσέξτε, saturation αυτή τη φορά, είναι γνωστό. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό το δεδομένο, ότι ισούται με 0. Και όλα είναι γνωστά εκτός από το YC, που ισούται με VCC, μείον D CE, χωρισμού, διά R, C. Αντικαθιστώντας λοιπόν τις τιμές που είναι γνωστές σε αυτή την περίπτωση, θα βρείτε ότι το YC είναι 4,9 mA και όχι 5,5 που μου έβγαζε για την περίπτωση της ενεργού περιοχής. Ωραία, βρήκα το YC. Μήπως να πάω να δω τώρα το β τελικά πόσο ήταν που δεν είναι 200 στην περιοχή κορεσμού, πόσο είναι το β. Αυτό είναι YC, saturation, για να το ξεχωρίσω από αυτό το YC, της ενεργού περιοχής. Το β saturation, να σου το πω τώρα, είναι YC saturation για YB. Αν κάνετε τις πράξεις, YC saturation 4,9 και YB που δεν αλλάζει και στα 2, είναι 27,6 όπως έχουμε πει, θα βρείτε ότι το β είναι 177 τελικά. Είναι μικρότερο το β όταν βρίσκομαι στην περιοχή κορεσμού. Όσο αν δείτε την πραγματικότητα, παιδιά, πώς αλλάζει το β όσο πηγαίνει προς την περιοχή κορεσμού, ενώ είναι γραμμικό στην αρχή, προς την περιοχή κορεσμού πέφτει. Πάει να είναι γραμμικό. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το πράγμα, απλά ότι είναι διαφορετικό το β. Πάω σε ένα ακόμα παράδειγμα από το κεφάλαιο 4, το παράδειγμα 4-2. Μετά από αυτό δεν ισχύει τίποτα άλλο στην ύλη, παιδιά. Τα γράφω βέβαια και στο έγγραφο που σας δείχνει παραπομπές στην ύλη του μαθήματος στο Open Class. Δεν κάνω κάτι άλλο από το κεφάλαιο 4. Πάμε κατευθείαν να δούμε κυκλώματα ενίσχυσης που έχουν και σήμα στη μέση. Όχι μόνο πόλωση του τρανζίστορ. Για να πάμε λοιπόν στο επόμενο παράδειγμα. Που είναι αυτό εδώ, το ίδιο κύκλωμα, αλλάζουμε απλά κάποια νούμερα. Δεν έχει κάτι άλλο. Τι μας δίνει όμως, σβήνω λίγο από αυτά που έχουμε φτάσει, Μπέιν. Δεν μας τη δίνει. Και μας ρωτάει, προσδιορίστε τις οριακές τιμές της τάσης εισόδου για να λειτουργεί το κύκλωμα αυτό σε αποκοπή, χωρεσμό ή ενεργοπεριοχή. Δηλαδή, για ποιες τιμές του Μπέιν έχουμε αποκοπή, για ποιες έχουμε κορεσμό και για ποιες έχουμε ενεργό περιοχή. Για την αποκοπή τα πράγματα είναι απλά. Είπαμε ότι για να άγει το τρανζίστορ πρέπει η τάση βάσης εκπομπού να είναι μεγαλύτερη από 0,7 volt. Άρα, αν Μπέιν είναι μικρότερο από 0,7 volt, έχουμε αποκοπή. Τελεία και πάμε. Θα μου πει κάποιος, ναι, δεν παίζει όμως κάποιο ρόλο η αντίσταση RB. Η απάντηση είναι ότι για μικρότερο από 0,7 volt, επειδή δεν άγει αυτό εδώ, δεν περνάει κανένα ρεύμα μέσα από την αντίσταση, αλλά δεν έχω και καμία πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση. Το 0,7 είναι το οριακό σημείο λοιπόν που αρχίζει να άγει το τρανζίστορ από την αποκοπή και μετά. Κάνει μια υπόθεση, αν και δεν την κάνει εξ αρχής στο βιβλίο σας, ότι έστω ότι η περιοχή, στην περιοχή κορεσμού, το VCE saturation είναι 0,2 volt για αυτό το τρανζίστορ. Δεν το λέει κατευθείαν στην εκφώνηση, αλλά αυτό είναι. Και επίσης σας δίνει ότι το β είναι 200. Τέλος πάντων, το 200 δεν παίζει και πολύ ρόλο, ίσως το χρησιμοποιήσει παρακάτω. Στην περιοχή λοιπόν κορεσμού, από εκεί που μπορώ να ξεκινήσω, είναι πάλι όπως είπατε νωρίτερα, αυτή είναι εδώ. Γιατί για την περιοχή κορεσμού ξέρω το VCE. Επομένως, λέει το βιβλίο στο παράδειγμα αυτό, ας πάμε από τα γνωστά να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε μετά από την έξοδο προς την είσοδο να βρούμε το Μπέιν για στην Εστρεπινάκη. Εφαρμόζω τον ίδιο τύπο που κάναμε και πριν, ότι VCC μείον YC RC μείον VCE saturation ισούται με 0. Και λύνω ως προς YC που είναι VCC μείον VCE κορεσμού δια RC. Και για το συγκεκριμένο παράδειγμα, το YC κορεσμού, η τιμή του είναι 2,4 mA. Δεδομένου ότι μου δίνει το β,
Το οποίο όμως, τι είπαμε, ποιο β είναι αυτό, είναι το β της ενεργού περιοχής ή το β της περιοχής χωρισμού. Και εδώ επίσης, προσέξτε λίγο, αυτό το παράδειγμα δεν είναι καλογραμμένο, γιατί χρησιμοποιεί πράγματα στην πορεία και σου λέει μετά καθώς δίνει την άσκηση, ή άξες κάτι, υπέθεσε ότι το β χωρισμού είναι 120. Άρα αυτό είναι ενεργού περιοχής και του χωρισμού είναι 120. Στο δίνει. Έχοντας λοιπόν και το β χωρισμού, μπορεί να πεις β, συγγνώμη, saturation ισούται με γιώτα C, saturation δια γιώτα B, saturation, άρα λύνοντας ως προς γιώτα B, saturation, έχω γιώτα C χωρισμού δια β χωρισμού, άρα 2,4 μιλιαμπέρ δια 120, και αυτό μου κάνει 20 μικροαμπέρ. Αν γνωρίζω τώρα το ΙΒ, μπορώ να πάω στον πρώο χωρισμό του για να ψάξω την άγνωστή μου που είναι τώρα το βέιν. Το ποια τιμή του βέιν έχω χωρισμό και πάνω. Γιατί γνωρίζουμε στο ΙΒ, μπορώ να πω βέιν μείον ΙΒ επί RD μείον D διε ισούται με 0 και λύνω ως προς βέιν. Αυτό είναι χωρισμό το ΙΒ. Αν αντικαταστήσω αυτές εδώ τις τιμές, θα δείτε ότι βγαίνει 1,14 βόλτα. Αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι από 1,14 βόλτ και πάνω έχω χωρισμό. Το γιατί και πάνω και όχι και κάτω, ισχύει γιατί όταν να πάω να αυξήσω πάνω από 1,14, σημαίνει ότι πάω να βάλω μεγαλύτερο δυναμικό στο B. Άρα, πάω να μειώσω τη διαφορά δυναμικού από εδώ. Άρα είναι στο χωρισμό. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό από αυτό, τόσο πιο προς το χωρισμό πηγαίνω. Άρα λοιπόν, έχουμε τις περιπτώσεις ότι για B είναι μεγαλύτερο του 0,7 έχω αποκοπή, για B είναι μεγαλύτερο του 1,14 έχω χωρισμό, και όπως μπορεί να καταλάβετε, μεταξύ 0,7 και 1,14 έχω την ενεργό περιοχή. Άρα, αν σας έλεγα σε ένα τέτοιο παράδειγμα, για να το επεκτείνω λίγο αυτό εδώ, ότι για να συνδέσω τώρα και το επόμενο κεφάλαιο στο οποίο μπαίνω, που είναι κυκλώματα που έχουν και σήμα εναλλασσόμενη στάση, που είναι το σήμα που δείτε το μικρόφωνο. Αυτό φαίνω σαν παράδειγμα για να καταλάβετε πώς τελικά φτιάχνω ενισχυτή με αυτά τα κυκλώματα. Το σήμα, όπως θα δείτε παρακάτω, θα είναι ένα προσθετικό σήμα γύρω από την πέιν. Αν σας πω ότι το σήμα αυτό παίζει το μικρόφωνο, παίζει μεταξύ μείον 100 μιλιβόλτ και συν 100 μιλιβόλτ, όχι μέσω ρευμάτων, αλλά μέσω τάσης, που λέτε ότι θα προτιμούσα να σταθεροποιήσω το βέιν και με το συν πλην που κάνει το μικρόφωνο μου να με κρατάει μεταξύ των ακρότατων μέσα στην ενεργό περιοχή και σε απόσταση ασφαλείας από την αποκοπή και από τον χωρισμό. Η περιοχή ηρεμίας πρέπει να είναι κάπου στη μέση στην ενεργό περιοχή. Και το σήμα του μικροφόνου, αυξομοιούμενο γύρω από αυτή την περιοχή, πρέπει να κρατάει τη λειτουργία του τρανζίστορ μέσα στην ενεργό περιοχή, για να βάζω μητονοειδές σήμα και να βγαίνει μητονοειδές σήμα. Μπορείτε να μου πείτε μια κατάλληλη τιμή για το Bain που να πληρεί αυτά τα χαρακτηριστικά? Το Bain θα είναι κάτι που συν αυτές τις ακρότατες τιμές να είναι μέσα σε ασφαλή όρια από την αποκοπή και από τον χωρισμό. Πού λέτε ότι μπορώ να κολλώσω το Bain? Για πέστε. 0,7. Για να δούμε τι θα γίνει στο 0,7. Αν βάλω 0,7 εδώ. Εντάξει, άμα υπάρχει αντίσταση, θέλει μεγαλύτερο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Εδώ πέρα, θα το δούμε εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Την αντίσταση τη λάβαμε υπόψη μας για να βγάλουμε αυτές τις ακραίες τιμές εδώ. Άρα αυτές τις ακραίες τιμές κοιτάμε μόνο. Δεν κοιτάμε από την αντίσταση και μετά τι γίνεται. Με 0,7, όταν πάει να αυξηθεί, θα πάει το πολύ συν 100 μιλιβόλτ, δηλαδή συν 0,1. Άρα θα έχω 0,7 συν 0,1 ίσον 0,8.
Το 0,8 που είναι η μέγιστη τιμή που θα πάρει όλο αυτό το κύκλωμα των δύο πηγών μαζί, είναι μέσα στην ενεργό περιοχή ή όχι. Το 0,8. Όχι. Όχι. Αφού είπαμε ότι μεταξύ 0,7 και 1,14 είναι ενεργή, γιατί όχι. Το 0,8 είναι στην ενεργό περιοχή. Αν το σήμα μου έρθει στην κατώτατη τιμή του που είναι πλην 0,1, θα έχω πλην 0,1 εδώ, άρα 0,6 βολτ από αυτές τις δύο. Το 0,6 που δίνω τώρα στη βάση του τρανζίστορ οδηγεί το υπόλοιπο κύκλωμα σε ενεργό περιοχή ή όχι. Όχι. Γιατί πέφτω κάτω. Άρα το 0,7 είναι οριακό, δεν βολεύει. Πού λέτε ότι θα βόλευε να πάω σαν Βέιν για να είμαι συνέχεια μέσα. Για πες. 0,9. Αυτό θα έλεγα και εγώ. 0,9. Με 0,9 βολτ σταθερή αυτή την πηγή θα έπαιζε μαζί με αυτές τις αυξομοιώσεις εδώ μεταξύ 0,8 και 1 βολτ. Το 0,8 και το 1 βολτ είναι μεταξύ 0,7 και 1,14 και με απόσταση ασφαλείας από την αποκοπή και τον χώρο. Άρα θα έχεις μια χαρά, ωραιότατη λειτουργία. Να λοιπόν ένα πρώτο παράδειγμα του αν είχα μια τέτοια συνδεσμολογία εδώ και έπρεπε να βάλω εδώ το μικρόφωνο στη μέση και ήξερα αυτά τα χαρακτηριστικά για το μικρόφωνο, ότι κάνει σήματα που παίζουν από πλήν 100 μιλιβόλτ μέχρι στις 100 μιλιβόλτ, πού θα διάλεγα το βέιλ για να μπορέσω να κάνω σωστά την ενίσχυση. Γιατί θα μου πει κανείς, ωραία, το μικρόφωνο το έβαλες, το μεγάφωνο πού θα το έβαλες. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι τον ρόλο του μεγαφώνου πρώτα απ' όλα μπορεί να τον παίξει η RC. Αν βάλω ένα μεγάφωνο στη θέση της RC, θα διαρρέεται από ένα μεταβλητό ρεύμα πολύ μεγαλύτερη τιμή από ότι το ΙΒ. Επομένως, μπορεί να είναι κάτι που να ακούγεται στα ακουστικά μου. Αυτό εδώ το πράγμα. Που να το μπορώ να το ακούσω εδώ το μικρόφωνο, αν συνδέσετε κατευθείαν ένα μικρόφωνο με ακουστικά, δεν θα ακούσετε τίποτα. Γιατί με μικρομεταβολές κάποιων λίγων μιλιβόλτ δεν μπορεί να οδηγηθεί ακουστικό ή ηχείο για να το ακούσετε. Χρειάζεται ενίσχυση. Άρα λοιπόν το μικρόφωνο θα έμπαινε εδώ, το ηχείο θα έμπαινε εδώ. Αλλά για να μην χαλάσω την πόλωση του τρανζίστορ, έχω και άλλες επιλογές στο πού θα βάλω το ηχείο. Θα το δείτε λίγο παρακάτω με κάποιο μικρόφωνο. Το ισοδύναμο με το υδραυλικό σύστημα που σας είχα ξεκινήσει όταν μίλησα για τρανζίστορ. Τι πάει να μας πει, ότι το ρόλο του τρανζίστορ μπορεί να το φανταστείτε σαν έναν έλεγχο της ροής ενός υγρού, για παράδειγμα, ενός σωλήνα που έχετε νερό με πίεση από μια δεξαμενή, που εσύ με μια μικρή δύναμη στην πάνα μπορείς να ελέγξεις πόσο πολύ ροή θα έχεις από το υγρό εδώ. Στο ηλεκτρικό ισοδύναμο με ένα μικρό ρεύμα βάσης ελέγχεις το πολύ ρεύμα βάθος που θα περάσει από το συλλέκτη και θα καταλήξει στον εκπομπό. Αυτό το πράγμα μας λέει αυτό εδώ. Να το, αυτό που σας γράφησα αμέσως πριν. Αν πάρεις την απλούστερη συνδεσμολογία που βάζεις εσύ μια πηγή εδώ και προσθέτεις ένα κύκλωμα και προσθέτεις ένα εναλλασσόμενο σήμα ακριβώς από πάνω, μπορεί να είναι το μικρόφωνο σου, πρέπει να διαλέξεις κατάλληλα την τιμή εδώ ώστε να παραμείνει στην ενεργό περιοχή. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να, αν το κάνει και με αρνητικό παράδειγμα, να το κάνουμε και εμείς εκεί. Καλύτερα να πάω εδώ, που είναι αυτό που είπαμε πριν. Να την ευχή από δύο. Για ένα συγκεκριμένο σύστημα, τι μπορεί να γίνει. Εδώ χρησιμοποιεί κάποιες συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. 12 mA τέρνει τον άξονα του ρεύματος, συλλέκτη, 12 βολτ στην τάση συλλέκτη πομπού, εδώ. Και το quiet, κάπου εδώ, που είναι η ενεργός περιοχή, διαλέγει ένα σημείο, ώστε οι αξομοιώσεις του μικροφόνου, της εναλλασσόμενης πηγής τάσης, να δουλεύουν σε αυτό το σημείο και να μην σε πηγαίνουν προς τον χωρισμό ή προς την αποκοπή. Πριν μας δείξει κυκλώματα πραγματικά, μας κάνει έναν ορισμό, παιδιά, του τι σημαίνει ενισχυτής. Στους ενισχυτές σήματος, και συγκεκριμένα τώρα πάμε σε ενισχυτές τάσης, είδαμε ενισχυτής ρεύματος τι σημαίνει, αν κοιτάς μόνο το ρεύμα βάσης και το ρεύμα συλλέκτη. Πώς βγαίνει, πώς η ενίσχυσή σου. Παίρνει μικρό ρεύμα βάσης και το κάνει ένα μεγάλο ρεύμα συλλέκτη. Επειδή όμως στην πορεία θα χρειαστούμε να δουλέψουμε με τάσεις, πριν μας δείξει συνδεσμολογίες τρανζίστορ,
και ανάλυση AC, όπως ονομάζεται, δηλαδή εναλλασσόμενο ρεύματος, μας κάνει κάποιους ορισμούς που βάζουν στη μέση την αντίσταση εισόδου ενός ενισχυτή και την αντίσταση εξόδου ενός ενισχυτή. Και πώς αυτές οι δύο αντιστάσεις επηρεάζουν τελικά το πόσο μεγάλη ενίσχυση μπορεί να επιτύχει το κύκλωμά σου. Το τριγωνάκι που βλέπετε εδώ το χρησιμοποιούμε συχνά, όχι στα ψηφιακά ηλεκτρονικά. Στα ψηφιακά ηλεκτρονικά μαζί με ένα κυκλάκι στην έξοδό του σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Στο μάθημα εισαγωγή στην πληροφορική έχετε μάθει ότι είναι ο αντιστροφέας, η πράξη νότου τότε. Εδώ όμως τα αναλογικά ηλεκτρονικά σημαίνει κάτι άλλο το τριγωνάκι. Και μάλιστα, ανάλογα την περίπτωση, μεταβάλλεται και λίγο το τι μπορεί να σημαίνει. Εδώ σημαίνει ενίσχυση. Ενίσχυση πόσες φορές α κεφαλαίο. Δηλαδή, βάζω ένα σήμα πλάτος χ, βγαίνει ένα σήμα πλάτος α επί χ. Πολλαπλασιάζεται το πλάτος του. Ενίσχυση. Βέβαια, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και η έννοια της εξασθένησης. Δηλαδή, το α να είναι μικρότερο από ένα. Attenuation λέγεται αυτό. Και το attenuation χρησιμοποιείται συχνά σε μερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποια όργανα μέτρησης, που πρέπει ένα μεγάλο σήμα να το μικρύνει πριν το βάλει στο όργανο μέτρησης, γιατί αλλιώς θα βγαίνει έξω από τα όρια που μπορεί να μετρήσει. Μπορεί λοιπόν να έχει την έννοια του attenuation, αλλά προς το παρόν θα θεωρείται ότι το α είναι μεγαλύτερο του 1, αρκετά μεγαλύτερο του 1. Τι μας λέει λοιπόν, ότι εσύ βάζεις ένα σήμα στην είσοδο του ενισχυτή σου, αυτό μπορεί να το περάσεις από μία αντίσταση δική σου εξωτερική RS, arc signal, ή μπορεί να πει αντίσταση να είναι έμφυτη μέσα σε αυτήν εδώ την πηγή. Δηλαδή το σύστημα του μικροφόνου που σου δίνει αυτή τη μεταβολή έχει και το ίδιο μια αντίσταση RS. Arc signal, από εκεί βγαίνει το RS. Όμως, μπαίνοντας στον ενισχυτή, συναντά μια αντίσταση προς τη γη που τη λέμε αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. Άρα, θα μου πεις, υπάρχει αυτή η αντίσταση και εδώ πέρα μέσα υπάρχει κάποια άλλη αντίσταση. Όχι. Σε αυτό το ιδανικό πράγμα που ζωγραφίζει εδώ, θεωρεί ότι εδώ μπροστά είναι άπειρη πλέον η αντίσταση. Δηλαδή δεν φεύγει καθόλου ρεύμα από εδώ. Ό,τι ρεύμα είναι να μπει, θα μπει εδώ και θα πάει στην αντίσταση εισόδου. Εδώ μοντελοποιείται η αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. Από την άλλη, βγάζει μια τάση 2 όμικρον η καρδιά του ενισχυτή, αλλά επειδή αυτό φτιάχνεται με πραγματικά κυκλώματα στην πορεία πριν συναντήσει το φορτίο R-load που μπορεί να είναι το ηχείο σου, συναντά από τον ίδιο τον ενισχυτή τη δική του αντίσταση εξόδου όπως ονομάζεται. Άρα αυτό το κομμάτι και αυτό το κομμάτι ανήκουν στον ενισχυτή. Δεν ανήκουν στα εξωτερικά κυκλώματα γύρω από τον ενισχυτή. Π.χ. τις αντιστάσεις πόλωσης ή το μικρόφωνο ή το ηχείο. Το αρίν και το αρόμικρον είναι μέσα στον ενισχυτή και απλά τα μοντελοποιεί έτσι για να σου δώσει να καταλάβεις την έννοια της αντίστασης εισόδου και της αντίστασης εξόδου. Αυτό που θέλει να μας δείξει λοιπόν καταρχάς είναι πόσο επηρεάζουν η αντίσταση εισόδου και η αντίσταση εξόδου ενός ενισχυτή την πραγματική ενίσχυση που μπορεί να πετύχει τελικά το κύκλωμά σου. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν διαιρέτη τάσης, που σημαίνει ότι το VS που είναι το signal σου, το σήμα σου στην είσοδο, δεν πάει ολόκληρο στην είσοδο του πραγματικού κυκλώματος που κάνει στην καρδιά του ενίσχυτη την πραγματική ενίσχυση. Αλλά πάει ένα μέρος του VS, αυτό που παίρνει από την έξοδο του διαιρέτη τάσης. Αυτό το σήμα το ονομάζει BIN. Και το BIN θυμίζω και τονίζω για πολλωστή φορά, μάθετε τις εξισώσεις του διαιρέτη τάσης απ' έξω. Είναι δύσκολο να τις βγάλετε εκείνη τη στιγμή. Μία εξίσωση να λιώνω. Τι θέλω την τάση στα άκρα αυτής της αντίστασης από το διαιρέτη τάσης. Λέω, πλάσμα αριθμητής, η αντίσταση της οποίας την τάση θέλω στα άκρα, δια το άθροισμα των αντιστάσεων του διαιρέτη τάσης. Επί το VS που έχω στην είσοδο. Έρχομαι μετά και θέλω να βρω τελικά το VL, η τάση στα άκρα του ηχείου μου, όσοι είναι. Δεν είναι το βιόμικρον που βγάζει ο καθαρός ενισχυτής, αλλά βλέπει ένας δεύτερος διαιρέτης τάσης που είναι στην έξοδο. Άρα το βιόμικρον
ισούται με, μάλλον το BL, ισούται με RL, άλλος διαιρέτης τάσης, δια ρόμικρον συν RL, επί B, όμικρον αυτή τη φορά. Ο ορισμός όμως ενός ενισχυτή είναι ότι το B όμικρον ισούται με αλφα φορές το B in. Αυτό όρισα σαν ενισχυτή, όπως σας είπα πριν. Βάζω ένα σήμα πλάτους τάσης B in στην είσοδο, παίρνω ένα σήμα πλάτους τάσης αλφα φορές το B in στην έξοδο. Ορισμός του ενισχυτή. Αν αντικαταστήσω αυτό εδώ με αυτό εδώ το πράγμα, θα δούμε ότι έχω επί αλφα πιέση, έτσι, θα το βάλω εδώ το αλφα. Εγώ τι ήθελα στο σύστημά μου, τα ρίν και τα αρόμικρον να μην επηρεάζουν τη λειτουργία, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ενίσχυση αυτή, που είναι ο ιδανικός ενισχυτής. Με ποιες τιμές του R-in και του R-omicron λέτε ότι φεύγει αυτό εδώ και θα είναι καθαρό α επί BS. Τι τιμές θέλω για το R-in και για το R-omicron ώστε να έφευγαν οι δυνατόν αυτά τα δύο πλάσματα για να μην καταρά ότι στην έξοδό μου έχω άλλα φορές ό,τι βάζω στην είσοδο. Γιατί αλλιώς έχω μικρότερη τιμή. Οι διαιρέτες τάσεις μικραίνουν την ενίσχυση. Έχετε κάποια ιδέα? Να πάρουμε ένα-ένα τα κλάσματα. Αυτό το κλάσμα πότε μπορεί να φύγει? Όταν το όρο άρα ο μικρόν γίνει τι? Για πες. Πότε φεύγει αυτό εδώ για να γίνει, να φύγει αυτό το πλάσμα? Τι θέλουμε να γίνει το πλάσμα 0? Όχι, αν γίνει 0 θα μας βγει και όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε να γίνει όλο το πλάσμα? 1. Αν γίνει 0 τότε. Άρα το άρα μικρό πρέπει να γίνει 0. 0. Άρα θέλουμε η αντίσταση εξόδου να τίνει προς το 0. Το δεύτερο πλάσμα για να γίνει 1, το άρι τι πρέπει να γίνει για να γίνει 1? Πότε τίνει αυτό το πλάσμα όταν το αρέσει σταθερό? Πότε αυτό το δεύτερο πλάσμα τίνει στο 1? Όταν το αρήν γίνει τι, που είναι και στον αριθμητή και στον παρανομαστή? Πρέπει το αρήν, πρέπει το αρέσ να γίνει αμεληταίο σε σχέση με το αρήν, ώστε ό,τι έχει στον αριθμητή και στον παρανομαστή να είναι ίδιο και να έχω αποτέλεσμα 1. Άρα, αφού το αρέσει είναι σταθερό, το αρήν πόσο πρέπει να γίνει σε σχέση με το αρέσει? Μηδέν. Το αρήν, αν είναι μηδέν, τότε έχει μηδέν δια κάτι, είναι μηδέν όλο το πλάσμα. Έφυγε όλο το σύστημα. Δεν το κάνω ένα, το κάνω μηδέν να το κάνω το αρήν. Έστω. Άπειρο παιδιά. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Ώστε να τίνει προς το άπειρο. Ώστε πολύ μεγάλος αριθμός στον αριθμητή, πολύ μεγάλος στον παρανομαστή, συν κάτι μικρό, το συν κάτι μικρό το αγνοείς αφού είναι πολύ μικρότερο από το αρήν, άρα έχει περίπου ίδιο αριθμητή και παρανομαστή, άρα τίνει στο 1. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, που θέλουμε στην ενίσχυση αυτή είναι να έχουμε ή δυνατόν όσο πιο κοντά στο 0 αντίσταση εισόδου και όσο το... Όσο πιο μεγάλη αντίσταση εισόδου να παρουσιάζει ο ενισχυτής μου και όσο πιο μικρή αντίσταση εξόδου δυνατόν. Στην πράξη αυτό εδώ στους πραγματικούς ενισχυτές η αντίσταση εισόδου μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες κιλοόμ μέχρι κάποια μεγαόμ, 1-2-3 μεγαόμ, ενώ η αντίσταση εξόδου είναι κάποιες δεκάδες ohm. Αν αρχίσει και φεύγει πάνω από 100 ohm, 200 ohm, τότε δυστυχώς το σύστημά μας έχει πρόβλημα. Δεν είναι καλός ο ενισχυτής. Εκτός κι αν έχεις να οδηγήσεις ένα πολύ μεγάλο φορτίο, τότε δεν σε πειράζει και πολύ. Αν όμως το φορτίο σου, για παράδειγμα, φανταστείτε, τα ηχεία για παράδειγμα, έχουν αντιστάσεις ομικές που κυμαίνονται από 8 ohm ή 4 ohm κάποια παλιά ηχεία, μέχρι 64 ohm, ξέρω κι εγώ τα ακουστικά σας. 64 ohm αν έχεις εδώ και έχεις εδώ πέρα 100 ohm αντίσταση εξόδου, αυτή εδώ για ένα διαιρέτη τάση που πάει μόνο με ένα πολύ μικρό ποσοστό του σήματος εξόδου στο ηχείο σου.
Άρα θα ήταν ένας πολύ κακός ενισχυτής σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, επειδή πάει ακριβώς, σταματάμε εδώ το μάθημα και συνεχίζουμε τη Δευτέρα με τους ενισχυτές.